Βασίλισσας Λίζας και της υπηρέτριας Κατερίνας. Σαν διαγωνισμό. Δηλαδή, όποιοι παρακολουθούμε και είμαστε οι θεατές, θα τους δίνουμε βαθμούς. Πόσο καλά παίξανε το παιχνίδι. Η Λυπητερή, τι θα τους κάνει. Αστεία παράσταση. Και πλάκα. Α, και πώς την κάνει την πλάκα. Θα το δείτε τώρα. Θα τους κάνει πλάκα. Αλλά ποιος θα είναι ο καλύτερος αφέντης. Τι λέτε ότι πρέπει να έχει ο καλύτερος αφέντης. Να γελάει. Να γελάει, τι άλλο να ζητάει. Τι να ζητάει. Να ζητάει. Να πας να στρώσεις γρήγορα τα κρεβάτια. Τι. Να πας να στρώσεις γρήγορα τα κρεβάτια. Δεν έχουμε κρεβάτια, τα πέταξα. Πάρε να πιάσει τόσο. Αυτό που μου έχεις δώσει δώρο. Την αγαπημένη σου. Κατσαρόλα κάτω. Υποβίτσα πάνω. Γένα πάνω. Είσαι πάνω. 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 Μπορεί να το παίξουμε και γυρίσεις. Δεν χρειάζεται να είσαστε. Θα είσαστε καλές υπηρέτριες και καλές βασίλισσες. Φιλικές. Παιδιά, να σας πω, έτσι κι αλλιώς θα αλλάξουμε ρόλο. Θα το παίξουμε δύο φορές έτσι κι αλλιώς. Ας μην περιμένουν οι θεατές μας. Λοιπόν, ξύπνησε η Βασίλισσα Κατερίνα. Και ο Γεννής πίσω. Δύο φορές να σκουπίσεις πάλι. Σκούπισα. Πήγαινε να σου ρωτήσω. Θα το κάνω εγώ για σένα. Όχι. Γιατί? Για τα κρεβάτια τα κατάστρεψα. Γιατί? Πήγαινε να τα παλέψεις τώρα. Τα πέταξα στα σκουπίδια. Τι? Πήγαινε να το πάρεις. Το πήρανε. Όχι. Το δώσα σε κάτι γύφτους. Γύφτους? Ναι. Μετά τα 4 έτη διαμορφώνεται η φυλετική στάση. Όταν έρχονται στην προσχολική αγωγή ή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, συνήθως μεταφέρουν τις απόψεις, τις γνώμες και τα στερεότυπα των γονέων τους. Εκεί όμως έρχεται η κοινωνικοποιητική επίδραση του σχολείου, της σχολικής μονάδας. Εδώ είναι τεράστια η συμβολή του δασκάλου και η δική του στάση επηρεάζει την εξέλιξη των μαθητών, όπου σιγά σιγά αμβλύνονται οι αντιθέσεις ή τα όποια στερεότυπα και δημιουργούνται θετικές εικόνες για τους μαθητές αυτούς. Μήπως να μην με παίζετε που δεν έχω κόκκινα μάγουλα. Θα σε παίζω. Αν ένα παιδάκι εδώ πέρα ήταν σαν το Μαμαντού θα τον παίζατε. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι πολύ μαύρη. Και δεν μου αρέσει η Κατερίνα. Και μην φας το φαγητό της. Γιατί? Γιατί είναι μάγισσα και σου βάζει κάτι μέσα. Ναι, για να σκοτωθείς. Ναι. Γιατί εγώ εκεί δούλευα. Θα σου άρεσε κάποιος να λέει για σένα δεν μου αρέσουν τα παιδάκια τα άσπρα που έρχονται από τη Γεωργία. Θα σου άρεσε να σου το πει. Ε? Θα σου άρεσε να σου πει κάποιος ότι δεν μου αρέσει γιατί δεν είσαι. Θα σου άρεσε εσένα. Πρέπει να φύγουμε. Αυτό όμως μέσα δεν θα το ξαναπείτε. Ναι. Όλοι είμαστε φίλοι εδώ μέσα. Δεν έχει να κάνει από πού είμαστε. Ε? Γιατί αρτί τους βάζεις 10? Επειδή η Μαρία να πέταξε όλα κάτω. Και τη Μαρία, γιατί η Μαρία έκανε πολύ καλά το βοηθό. Και η Καρδία έκανε κάτι καλά. Επειδή τον
Βασίλισσα. Ωραία, ευχαριστούμε, πείτε κορίτσια. Έλα, Χασάν. Ένα και δέκα. Ένα και δέκα, το μεγαλύτερο και το μικρότερο. Για πες μας, Χασάν, σε ποιον βάζεις και γιατί. Στη Μαρία βάζω δέκα, τα είχε πετάξει όλα και στην Κάτριε... Τι! Ένα, θα δεις τι διάλειμμα. Όχι, δεν πειράζει, αυτό πιστεύει. Τι πάει να πιστεύει στο διάλειμμα, αυτό ήθελα να σου βάλω. Γιατί. Γιατί τσακώθηκαν. Ναι. Γιατί, πες, γιατί τσακώθηκαν. Ωραία, βάλ το πισωνέδι. Παναγιώτη, τι βαθμούς τους βάζεις. Σε λίγο. Μαρία. Γιατί. Κάτσε κάτω, Τζιά, ευχαριστούμε. Δέκα και ένα. Για πες σε ποιον βάζεις και γιατί. Η Μαρία. Δέκα βάζω. Σε ποιον, το βγάλω. Μαρία, ένα. Κυρία, ο Χασάν, η Χαλίνη, βάζανε εμένα ένα και δέκα η Μαρία. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Τι σας έκανα. Γιατί και έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα με τον έχει πειράξει Κάντριε. Όχι, δεν έχω πειράξει κανένας. Ωραία, μόνο έχω δει μέσα στην ίδια ομάδα ας πούμε μέσα να παίζουν οι Κάντριε που είναι και αυτή από την Κομωτινή, μιλάει πιο πολύ τουρκικά, μουσουλμάνοι. Η Κάντριε, ο Χαλίλ που έγινε σήμερα και άλλος ένας και εγώ να μαλώνω έναν και να γελάει ο άλλος. Αλλά και πάλι έχει να κάνει με το πόσο πήρες μπράβο από την δασκάλα, ας πούμε, από την εξουσία. Όχι το τι είμαστε. Βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας ότι αν οι γονείς νιώθουν άσχημα για αυτό που είναι το παιδί τους, εδώ πέρα, είτε είναι πλειοψηφία, μειοψηφία, οτιδήποτε, έτσι, αυτό είναι το πιο ψηλό το παιδί μου. Αυτά είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Περνάει και στο παιδί αυτό. Ωραία. Λοιπόν, έτυχε. Για να ξαναβάλουν ένα βαθμό. Με πολύ αλήθεια όμως, και δεν σκέφτομαι ποιος είναι φίλος μου, ούτε σε ποιον θέλω να κάνω πλάκα. Σκέφτομαι ποιος έπαιξε καλά. Μπορεί να παίξαν το ίδιο καλά και οι δύο, ή το ίδιο άσχημα. Και στους δύο δέκα γιατί. Μαρία και την Κάτρι, δύο τρένα για να πίνουν τα χέρια μας να φάμε.